προηγούμενα έτη τα αδέρφια Ξενοδοχίδη, σε όποια ομάδα και να ήταν, έδιναν και με το παραπάνω το στίγμα τους. Ένας αμυντικός και ο άλλος στην επιθετική γραμμή. Πριν από 2 χρόνια, και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο, ήρθαν στην αναγέννηση ποντίων Θρυλωρίου, παίρνοντας το πρωτάθλημα της Β' Αεραστεχνικής. Κομβική τους η παρουσία και ταυτόχρονα με το καλό υλικό τότε κατάφεραν να πετύχουν αυτό που πολλοί δεν το περίμεναν αλλά και δεν το πίστευαν. Ένας από τους παίκτες που βρήκαν τα αδέρφια Ξενοδοχίδη ήταν και ο Τάσος Καμενίδης, ο εμβληματικός αρχηγός του συλλόγου. Ο Καμενίδης θα είναι και αυτός στη φετινή πορεία της αναγέννησης με σκοπό το σωματείο να κάνει την υπέρβαση. Να μπορέσει δηλαδή μέσα από τις καλές εμφανίσεις να πλασαριστεί στην 5η ή στην 6η θέση. Δύσκολο, αλλά με την παρουσία του Τάσου Καμενίδη στην αμυντική λειτουργία των ποντίων, όλα είναι πιθανά. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις από τον πρόεδρο Ζωγράφου και τον αντιπρόεδρο Τσαλτίδη, προκειμένου να ενισχυθεί η φετινή πορεία του συλλόγου. Το μεγάλο θέμα βέβαια είναι το γηπεδικό, αφού για ακόμα μία σεζόν θα πρέπει να ψάξουν για μία έδρα, αφού ο δικός τους αγωνιστικός χώρος έχει μπλέξει στο λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Πέραν από τα παραπάνω, είχαμε και μία αναχώρηση από τις τάξεις της αναγέννησης ποντίων Θρυλωρίου την προηγούμενη εβδομάδα. Ο λόγος για το μέχρι πρώτην ως πρόεδρο της αναγέννησης, Κώστα Σαπρανίδη. Για προσωπικούς λόγους ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα, αλλά δεν θα την εγκαταλείψει. Σε δηλώσεις που έκανε προς τους ποδοσφαιριστές, τους ευχαρίστησε με το παραπάνω, αλλά δήλωσε κάποια από τα παρακάτω. Από τα παραπάνω μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η διοίκηση της αναγέννησης τα 2 αυτά χρόνια ύπαρξής της, σε συνδυασμό με την ατέρμονη προσπάθεια, επιμονή και αγάπη τόσο του τεχνικού team όσο και της δικής σας, πέτυχε πολλά. Όμως παραμένουν ακόμα περισσότερα να γίνουν ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Στο σημείο αυτό θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλους εσάς που έχετε αγαπήσει και έχετε υπερβάλει αρκετές φορές τον εαυτό σας για αυτή την ομάδα. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα που συνεργάστηκα με όλους εσάς.